Εδώ και 1,5 χρόνο η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, όπως ισχυρίζεται, ψάχνει να βρει κατάλληλο κτίριο για τη δομή που αφορά το υπνοτήριο αστέγων και δεν βρίσκει. Η Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης ΡΑΠ, Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη, Ουράνια Μπίρμπα, επανήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο με δεύτερο ερώτημα για το τι γίνεται με την δομή και αν τελικά ο Δήμος βρήκε κτίριο. Που αφορά υπνοτήριο αστέγων, 190 θέσεων, δηλαδή ένα τεράστιο ξενοδοχείο, θα λέει κανείς, εντός εισαγωγικών. Και πιστεύουμε, και γι' αυτό επανέφερα την ερώτηση χτες, ότι αποτελεί η αβελτηρία του Δήμου Πατρέων. Ενώ εδώ και ένα χρόνο ανακοίνωνε χορδές και οργάνωση, όπως το κάνει γιατί στην επικοινωνία τα πάνε καλά, ότι πάμε, φύγαμε υπνοτήριο αστέγων, στην ουσία μόλις χτες ψέλησε ο κύριος Δήμαρχος μια απάντηση ότι βρέθηκε κτίριο ιδιοκτησίας της Μονής Ομπλού και βρίσκονται σε διαπραγμάτευση για να γίνει τελικά αυτό το υπνοτήριο αστέγων. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι αυτά έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Δεν πείθομαι δηλαδή, όπως δεν πείθηκε κανείς, ότι ένα χρόνο ψάχνουν για κτίριο σε όλη την Πάτρα και δεν βρίσκουν. Υπενθυμίζουμε πως τα κονδύλια έχουν εξασφαλιστεί μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 και αφορούν την φιλοξενία συνολικά 190 ατόμων. Ας ελπίσουμε ότι και μετά τη χθεσινή απάντηση του Δημάρχου, που ήταν ότι βρήκαμε κτίριο αλλά θέλει και διαδικασίες, να επιστρέψουν τις διαδικασίες. Είναι κρίμα πραγματικά να κάνουν φτηνή πολιτική όταν έχει κρύο και να λένε ανοίγουν τα αρσάκια, υπνοτήριο, τρίκες κατσαρές, να μου επιτραπεί η έκφραση, να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για τους ανθρώπους της πόλης μας που έχουν ανάγκη, αλλά θα υπάρξουν και θέσεις εργασίας που και οι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη. Έτσι. Πολεμάμε την ανεργία πρακτικά και συγκεκριμένα, βήμα το βήμα. Δεν λέω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας και όχι να κάνουμε το καρνάβαλο άνεργο βασιλιά. Ας μην αφήνουμε λοιπόν άλλο τους άστεγους στο δρόμο, ανοίγοντας το αρτσάκιο όταν επικρατούν πολικές θερμοκρασίες για λίγες μόνο ημέρες. Επίσης, με την λειτουργία της δομής, αρκετοί άνεργοι θα βρουν δουλειά. Η τηλεόραση του Best θα επιμείνει στο σοβαρό αυτό ζήτημα. Περιμένουμε τις ουσιαστικές κινήσεις του Δήμου Πατρέων. Αφού ο Δήμος έχει την ευθύνη για την λειτουργία της δομής και δικαιολογίες δεν υπάρχουν, εφόσον τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα. Σε καμία περίπτωση δεν θα τα αφήσουμε και θέλω να πιστεύω ότι κρούσαμε για δεύτερη φορά το καμπανάκι του κινδύνου, ότι δεν μπορεί ο κύριος Πελετίδης να ανακοινώνει και η υπόλοιπη Ελλάδα να ξέρει, γιατί ξέρετε έχει μια επικοινωνιακή τακτική πανελλαδική, ότι έχει φτιάξει υπνοτήριο. Άμα ρωτήσει ένα μέλος του κόμματός του στην Κοζάνη, θα πει ότι έχει φτιάξει. Για να μην έχει φτιάξει την ουσία, όλα τα πράγματα έχουν ουσία και όχι επικοινωνία μόνο.